Ουσίας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να ανησυχήσουμε, κύριε Πέτρου. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Αυτό η έκθεση του Γενικού Χημείου αναδεικνύει τη σημασία ότι και τις επιπτώσεις το να υπάρχουν μη επιθυμητές ουσίες, μη επιθυμητά φάρμακα ή φυτοφάρμακα ή άλλες μορφές ξενοβιωτικών ενώσεων μέσα σε τρόφιμα και σε φυσικά προϊόντα. Από τη στιγμή που αυτές οι ουσίες βρίσκονται, είτε φυτοφάρμακα είτε φάρμακα, βρίσκονται πάνω από τα όρια, τότε ναι, πρέπει να ανησυχούμε. Η κάθε ουσία έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ ασφάλειας και τοξικότητας, που αν αυτό είναι πάνω από τα όρια, τότε μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά και σίγουρα αυτά τα προβλήματα μπορεί να μην είναι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Και οι κίνδυνοι ελοχεύουν δηλαδή, κύριε Πέτρου? Εξαρτάται από το είδος των ουσιών, των ουσιών τις οποίες περιέχονται. Συνήθως τα φυτοφάρμακα μπορούν να είναι κάποιες ουσίες που μπορεί να είναι και απαγορευμένες, να είναι κάποια οργανοφοσφορικά παράγωγα που να είναι νευροτοξικά ή να δημιουργούν άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό και είναι που πρέπει να γίνονται πιο εντατικοί οι έλεγχοι, όχι μόνο στο τελικό προϊόν, αλλά στην χρήση των φαρμάκων και των φυτοφαρμάκων στην γεωργία, αλλά και στη χτινοτροφία. Η έκθεση του Γενικού Χημείου αναφέρει σε ένα σημείο για τα φυτικά προϊόντα τα οποία είχαν φυτοφάρμακα, και αυτό μας λέει ότι ό,τι είναι φυτικό δεν είναι ασφαλές, όχι μόνο επειδή μπορεί να περιέχει από τη φύση του κάποιες ουσίες μέσα, αλλά επειδή μπορεί να κουβαλά ένα σώρο άλλες ουσίες που είναι επιβαρυντικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αλλά θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα άλλο κομμάτι, στα υπολείμματα φαρμάκων, τα οποία κτηνιατρικών φαρμάκων που βρέθηκαν μέσα σε κρέας. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική και ανησυχητική παράμετρος, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται αντιβιωτικά πολλές φορές ή άλλα φάρμακα ως αναπτυξιακοί παράγοντες για να μεγαλώσουν τα ζώα, να γίνουν πιο παραγωγικά πιο γρήγορα, και στο τέλος αυτά τα αντιβιωτικά φτάνουν πίσω στον άνθρωπο, δημιουργώντας προβλήματα. Και αυτή η χρήση φαρμάκων αντιβιωτικών στην χτινοτροφία είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που οδηγεί στο φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιωτικά, που είχαμε και την περασμένη εβδομάδα την παγκόσμια μέρα για την αποτροπή της αντοχής στα αντιβιωτικά. Ουσιαστικά παίρνουμε αντιβίωση και δεν μας πιάνει, γιατί έχει σχηματίσει ο οργανισμός μας έτσι μια πολύ μεγάλη αντοχή και δεν πιάνει τόπο ουσιαστικά. Τα βακτήρια είναι πλέον ανθεκτικά. Ό,τι αντιβιωτικό και να του βάλουμε δεν θα δουλέψουν. Και η Κύπρος, δυστυχώς, από τις προηγούμενες αναφορές των προηγούμενων χρόνων των αρμόδιων ευρωπαϊκών σωμάτων, είναι από τις πρώτες θέσεις, όχι μόνο στην κατανάλωση αντιβιωτικών σε ανθρώπους, αλλά και στην κατανάλωση αντιβιωτικών στην χτινοτροφία. Κάτι το οποίο από τον επόμενο χρόνο θα απαγορεύεται έτσι και αλλιώς. Μάλιστα. Τώρα και κλείνοντας, θυμόμαστε ότι πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία, διότι πάλι μέσα από τέτοιες αναλύσεις είχαν βρεθεί να χρησιμοποιούνται προϊόντα, θα λέγαμε διάφορα χημικά, τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένα στις ελεύθερες περιοχές, αλλά ήταν αδειοδοτημένα από το ψευδοκράτος και υπήρχε μια παράνομη έτσι διακίνηση. Εσείς εντοπίσατε από την έκθεση να συμβαίνει κάτι τέτοιο και τώρα? Στην έκθεση δεν έχω εντοπίσει τα ονόματα των ουσιών, όμως από τη βιβλιογραφία είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πολλές από αυτές τις ουσίες, και είχα κάνει μια αναφορά προηγουμένως για τα οργανοφοσφορικά που είναι απαγορευμένες ουσίες. Μπράβο, και οι ουσίες οι οποίες αναφέρεστε ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Άρα συνεχίζεται αυτή η πρακτική, αντιλαμβανόμαστε, έχετε γνώση ότι... Δεν μπορώ να γνωρίζω την προέλευση των ουσιών. Το κρατικό χημείο είναι ο αρμόδιος οργανισμός που κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του σε αυτό το κομμάτι, για να δούμε την προέλευση. Αλλά ξέρετε, σε αυτή την κατάσταση εμπλέκονται πολλά υπουργεία. Το Υπουργείο Γεωργίας που ρυθμίζει τα φυτοφάρμακα, το Υπουργείο Υγείας που ρυθμίζει τα συμπληρώματα διατροφής και τα τρόφιμα, το Γενικό Χημείο που έχει τον έλεγχο για αναλύσεις και που είναι ένας οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, αλλά και από το κομμάτι των κρεάτων, πάλι μια άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Είναι πολλές οι υπηρεσίες που πρέπει να συντονιστούν για να είμαστε πιο ασφαλείς όσον αφορά τα τρόφιμα και όλα τα προϊόντα να μην έχουν ξενοβιωτικές ουσίες. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτρου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πάντως δεν καθησυχάστηκα, για να είμαι ειλικρινής. Αν αυτά τα